Αρχίζουμε λοιπόν και το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αφού αποδεσμεύσαμε τη Φωτεινή που ήταν μαζί μας. Πάμε να μπούμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας τώρα, έτσι τα πιο hardcore, τα πιο βαρέως αθλητικού τύπου. Πολύ βαρέως είναι αυτό. Πώς λένε στις ταινίες Rocky ή οι Αμερικάνοι που λένε ο βαρέων βαρών, παγκόσμιος πρωταθλητής του box και τα λοιπά, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα δεν θέλεις ειδική διατροφή όπως μας έλεγε πριν η Φωτεινή. Εδώ πέρα θες απλά γερό στο μάχη για να τέξεις. Εδώ ναι, θες γερό στο μάχη, ναι, όντως. Και πάμε να αρχίσουμε από ένα τυπικό πλέον δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για εχθές, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Τι έγινε. Έχεις καμιά ιδέα τι μπορεί να έγινε. Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Θα σου πω εγώ λοιπόν. Για πες μου. Στα διαφημιστικό σποτάκι ακούστηκε, αλλά δεν πειράζει. 100%. Και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν αναβλήθηκε. Λόγω... Βλάβης. Λόγω βλάβης σίγουρα. Αλλά και λόγω ότι η αντιπολίτευση δεν παρέστη. Μάλιστα. Διαμαρτυρόμενοι εκ νέου, απήχε ακριβώς, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ήταν και πάλι να γίνει εξ αποστάσεως. Άρα τηρήθηκε η γνωστή απραξία. Η γνωστή κλασική και τυπική διαδικασία πια. Ακριβώς. Ότι μία απέχουμε, δεύτερη... δύο απέχουμε. Απέχουμε. Θα το δούμε την Παρασκευή. Έτσι, την Παρασκευή θα το ξέρουμε. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Μάλλον ξέρω. Αλλά δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Κοίταξε. Να έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Θες να πούμε, είναι δύο τα τεινά. Ή θα συμμετέχουν και θα είναι δώρο άδωρον ό,τι έχει γίνει, ας πούμε, η διαμαρτυρία τους, ή απλά θα είναι μια διαμαρτυρία, έτσι, για να διαμαρτυρηθούν, για να καταγραφεί στα πρακτικά ότι αντιδράσανε κάπως, ή δεν θα συμμετέχουν και θα πάμε στην τρίτη, η τρίτη φορά εννοώ, που μάλλον θα είναι και την τρίτη, την επόμενη, η οποία θα γίνει επί των παρόντων, εάν πάλι δεν συμμετέχουν, και αν συμμετέχουν θα είναι ανακόλουθοι στις δύο προηγούμενες στάσεις που κρατήσανε. Δηλαδή τώρα έχουμε ή σπάς τη στάση σου που είναι να απέχεις για να διαμαρτυρηθείς, ή... Κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα τώρα με τα... ή ρε παιδί μου, τηρείς τη στάση σου και απέχεις. Γιατί άμα τη σπάσουνε και πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, πάλι θα είναι δωράδων. Δηλαδή, εγώ αυτό που καταλήγω είναι ότι ό,τι και να κάνουν από τα δύο, είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε, πώς να σου το πω, είναι τζάμπα. Δηλαδή έχει γίνει όλο για τα μάτια του κόσμου. Δεν είναι, είναι ασόβαρο, ρε παιδί μου. Ας βρουν έναν άλλο τρόπο, εφόσον αυτός ο τρόπος τον έχουν δοκιμάσει άλλες πόσες φορές. Και δεν πέτυχε. Μα είναι αδιέξοδο. Θα πάνε στην τρίτη φορά και ή θα πάνε και θα είναι ανακόλουθοι που τις άλλες δύο φορές δεν πήγαν και την τρίτη πήγανε, γιατί στριμωχτήκανε. Ή δεν θα πάνε, θα γίνει επί των παρόντων. Θα κρεμάσουν τους δημότες. Κρεμάνε τους δημότες, καταδικάζουν τους δημότες και την πόλη. Οι οποίοι και... έχουν εμπιστευτεί. Μπράβο, και τους αφήνουν έρμεα στους 10 που κάνουν κουμάντο με το 1 τέταρτο του κόσμου. Γιατί αυτό είναι όλο. Μας αφήνουν έρμεα, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, ότι αποφασίσουν αυτοί. Οπότε όλο αυτό που κάνετε εσείς στην αντιπολίτευση είναι αδιέξοδο. Βρείτε έναν άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθείτε στο ότι ο Δήμαρχος δεν έρχεται να κάνει ζωντανά δημοτικά συμβούλια όπως θα μπορούσε να κάνει. Και όπως ορίζει πλέον η νομοθεσία του, μπορεί να γίνει μεικτό, ας πούμε. Οι εμβολιασμένοι και όσοι είναι αρνητές ή δεν ξέρω εγώ τι και δεν εμβολιάζονται ή δεν μπορούν, από τηλεδιάσκεψη. Τα έχει προβλέψει η νομοθεσία όλα. Τα έχουν προβλέψει όλα. Έχουν βγάλει κανονισμούς, κανονικά. Δηλαδή, αυτό, το οφείλεται στον κόσμο που σας έχει εμπιστευτεί, στον κόσμο που είχε επιλέξει εσείς να είστε αντιπροσωποί του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς θέλετε, δηλαδή πραγματικά, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί στην αντιπολίτευση
να είναι σε θέση να κριτικάρουνε, ναι, να είναι σε θέση να αντιδράνε ή να λένε έχουμε την τάδε πρόταση, την τάδε πρόταση, την τάδε πρόταση, να ζητούν να διοικήσουν μεθαύριο, να ζητήσουν την ψήφο του κόσμου για να διοικήσουν αυτοί, γιατί είναι κακοί αυτοί που διοικούν τώρα, όπως ισχυρίζεται προφανώς η αντιπολίτευση, και να μην είναι σε θέση να κάνουν κάτι πιο σοβαρό από μια τρύπα στο νερό για μια διαμαρτυρία. Δηλαδή, άμα αυτό δεν μπορείτε να φέρετε εις πέρας, σωστά, με ουσία, πώς περιμένετε να σας δώσουν τα κλειδιά της πόλης μεθαύριο και τα ζητάτε κιόλας ότι είστε και καλύτεροι. Δηλαδή, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και για τους μεν και για τους δε. Δεν μπορούν να αλλάξουν κάτι που προβλέπεται από τον νόμο και θέλουν να αλλάξουν τώρα μια ολόκληρη πόλη. Και πριν πάμε στο επόμενο, και ο Δήμαρχος, εφόσον, ρε παιδί μου, εντάξει, και ο Δήμαρχος είναι μεγάλος σε ηλικία, έχει έναν, από όλους έναν αλφα σεβασμό, έχει μια πορεία, οκ, okay, μέχρι εκεί, ωραία. Αν δεν μπορεί και ο Δήμαρχος, άμα δεν είναι σε θέση, το καταλαβαίνουμε, είναι κατανοητό και σεβαστό απόλυτα, αλλά εντάξει, και ο Δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι κακό. Έχει μια μεγάλη πορεία γεμάτη. Μπορεί, ρε παιδί μου, να μείνει στην άκρη για να προχωρήσει και η πόλη παρακάτω. Καλό θα κάνει. Δεν είναι πολύ καλό προαίρετα και με πολύ καλή διάθεση, το λέμε. Και αφού αναφέρθηκε στο Δήμαρχο, θα πάμε και στο επόμενο θέμα που είναι, που τον αφορά. Και είναι σχετικά με μια συνέντευξη που έδωσε. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ μόνο σε μια φράση και να ασχοληθώ με αυτή, τη φράση που ανέδειξε κιόλας στο NSTV. Που είπε ότι θα πάρει τις αποφάσεις για την επόμενη θητεία του, την επόμενη θητεία της παράταξής του. Μάλιστα. Το 2023. Από αυτή τη δήλωση πρώτα απ' όλα εκμεύουμε ότι τα σενάρια περί διαδόχου εντός αυτής της τετραετίας, του επόμενου 1,5 χρόνου τουλάχιστον έχουν εκλείψει. Ναι. Και περιμένουμε το 2023 να δούμε αν θα στέψει εντός εισαγωγικών κάποιον άλλο δήμαρχο προκειμένου να πάει ως δήμαρχος στις επόμενες εκλογές. Αυτά είναι, ναι. Ή αν θα παραμείνει και θα κατέβει ο ίδιος και στις επόμενες εκλογές για δήμαρχος. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση τώρα πολύ. Όχι, αυτά είναι τα δύο σενάρια που μας, ναι, αφήνουν πλέον οι δηλώσεις που είδαμε. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Μπορεί, ας πούμε, μεθαύριο ο άνθρωπος να πει ότι ξέρεις τι, εγώ αποσύρωμαι και χρήζω διάδοχο τον τάδε ή την τάδε. Εντάξει, τώρα υποτίθεται ότι με βάση τη συνέντευξη που πρέπει να είναι αληθής. Ναι, θεωρητικά ναι, πρέπει να είναι. Εκτός απρόπτου, ναι, εκτός λόγων υγείας, εκτός άλλων υποχρεώσεων που χτύπα ξύλο να είμαστε όλοι καλά, ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτά τα δύο σενάρια που προανέφερα. Ναι, οκ, okay, είμαι πολύ σίγουρο, πολύ σίγουρη την νιώθω τη δήλωση για ότι θα υπάρχει και επόμενη θητεία, όχι μόνο για τον ίδιο, ενώ για την παράταξη. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ο κόσμος γενικότερα άλλα λέει. Εντάξει. Γενικότερα ότι είδαμε και αντιδράσεις αρκετές από κάτω από τη δήλωση. Είναι η ζωή ότι δίνεις παίρνεις. Όταν δίνεις τον κόσμο απαξίωση, σωστό, κάπως θα στη γυρίσει πίσω. Σωστό, σωστό. Όσο κι αν εσύ μπορεί να θεωρηματίσεις και να λες, ξέρεις τι, ότι ναι, όλα πάνε καλά, εγώ θα κόψω 500 κορδέλες, θα κάνω τα παιδάκια μου εδώ κι άλλες 50 συναυλίες και θα ξαναβγούμε. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει αυτή τη φορά. Έτσι, μια υποσημείωση κάνω, ένα αστερόγραφο, ότι δεν θα ξαναπιάσει. Έπιασε τουλάχιστον 2 φορές. Θα μείνω σε αυτό εγώ. Και αναγκαστικά τώρα, για μία ακόμα εκπομπή, αναγκαζόμαστε, εντός εισαγωγικών πάντα και εκτός, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε για ακόμα μία φορά με τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου Νέας Σμύρνης. Δηλαδή, ενώ κάθε φορά συζητάμε πριν αρχίσουμε τη θεματολογία μας, να, δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Δηλαδή τώρα μιλάμε την Τετάρτη που μας πέρασε. Ανέβηκε post από το γραφείο τύπου Νέας Σμύρνης
ένα οικόπεδο διαμορφωμένο, άδειο οικόπεδο, χώμα κάτω, κάποια δέντρα, μία κακή, δεν θυμάμαι τώρα τι δέντρα ήτανε. Και είχε κάτι καναπεδάκια, κάτι καρεκλίτσες, κάτι τραπεζάκια και ανεβάζει post το γραφείο τύπου λέγοντας, γράφοντας σε ταμπέλα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έλεγε, αλλά έλεγε ότι τι ωραία που τα φτιάξαμε και φτιάξαμε αυτή την αυλή που ήταν εγκαταλελειμμένη και τη διαμορφώθηκε έτσι όμορφη. Και έχει να πάτε την εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 6 μέρες πριν, την προηγούμενη Τετάρτη. Ωραία. Ωραία μέχρι. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί ασχολούμαστε με αυτό. Για ένα οικόπεδο που έφτιαξε ο Δήμος. Ασχολούμαστε διότι το συγκεκριμένο οικόπεδο, όπως πληροφορηθήκαμε, και πολύ σωστά πληροφορηθήκαμε γιατί διασταυρώθηκε κιόλας η πληροφορία, το οικόπεδο καθαρίστηκε από ιδιώτες των γύρω πολυκατοικιών, διαμορφώθηκε από ιδιώτες, οι οποίοι, όπως μας είπανε, φωνάξαν το Δήμο να καθαρίσει το οικόπεδο γιατί ήταν εγκαταλειμμένο για πολύ καιρό, ήταν μετά τις βροχές, ήταν μέσα στις λάσπες, ήταν για κάποιες ημέρες ήταν χάλια, έλος. Χάλια, χάλια. Ήταν έλος το συγκεκριμένο σημείο. Και το ευχαριστώ του Δήμου είναι να ανεβάσει φωτογραφία προσπαθώντας να πάρει τα εύσημα για αυτή τη διαμόρφωση ενός εγκαταλειμμένου από τον ίδιο χώρο. Και για τον οποίο ειδοποιήθηκε και δεν... και απαξίωσε καν να πάει, ας πούμε, να ασχοληθεί. Αν αυτό δεν είναι παραπλάνηση, αν αυτό δεν είναι στα πλαίσια, δεν εντάσσεται σε πλαίσια προπαγανδιστικά, αν αυτό, δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό ας πούμε είναι μια περίπτωση ευθείας κοροϊδίας, πώς να το πω, δούλεμα κανονικό. Και είδαμε ότι οι άνθρωποι, όχι μόνο δεν το πάνε μόνο σε εμάς, βγήκανε και από κάτω και γράψανε. Ρίξανε. Όπου προφανώς αναγκάστηκε το γραφείο του τύπου του Δήμου να πει ότι ναι, εσείς το φτιάξατε, απλά λέμε ότι όλοι μαζί, και ο Δήμος και οι δημότες, ομορφαίνουμε την πόλη. Μα, να τους ξαναλένε από κάτω, μα εσείς δεν κάνατε τίποτα, εμείς το κάναμε, γιατί και ο Δήμος και οι δημότες, μόνο οι δημότες, και να επιμένουν. Και να θεωρούν ότι εκείνοι έχουν δίκιο και λένε στον κόσμο ότι ναι, όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι όλοι μαζί, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε, δεν συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει την μπάλα εντελώς, ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό. Δηλαδή αυτό ήθελε λίγη ντροπή, δηλαδή εγώ θα ντρεπόμουν να το κάνω αυτό. Έλα. Να έχεις κάνει εσύ ας πούμε κάτι και να βγάλω εγώ μια φωτογραφία wow, τι φτιάξαμε. Και να μην έχω κάνει τίποτα. Να έχω περάσει απλά να το έχω δει, κάτι πολύ ωραίο, να το βγάλω φωτογραφία και να το αναβάλω wow, τι φτιάξαμε. Και να πούμε συγχαρητήρια για τη φωτογράφο του Δήμου που πηγαίνει, φωτογραφίζει από εδώ και εκεί όλα τα αξιοθέατα του Δήμου και τα τροφοδοτεί στον οποιοδήποτε. Αλλά στο γραφείο τύπου όπου ναι, εντάξει, ναι. Η φωτογράφος, μπράβο που πάει να τις φωτογραφίες της, αλλά πολύ κακός το πώς της χρησιμοποιεί το γραφείο τύπου. Η φωτογράφος από ποιον πληρώνεται? Το κάνει θελοντικά? Δεν ξέρω, ρωτάω, κάνω μια ερώτηση τώρα. Πληρώνεται από κάπου? Είναι στα πλαίσια κάποιων σχέσεων άλλου τύπου που θα... εξυπηρετηθούν αύριο μεθαύριο τις εκλογές? Δεν ξέρω. Να κάνω μια ερώτηση. Θα ήταν πάντως καλή ευκαιρία να της κάνουμε μια πρόταση. Βεβαίως. Μια συνέντευξη να μας πει πώς το βλέπει όλο αυτό, τι συναντάει. Γιατί προφανώς για να βγάζει τόσες ωραίες αυλές, τόσους ωραίους κήπους, τόσα ωραία πάρκα, τόσα ωραία λουλούδια, τόσα ωραία αυτά, είναι όλη μέρα στους δρόμους. Η γυναίκα, έτσι. Και μπράβο της που έχει το κουράγιο και είναι όλη μέρα στους δρόμους Νέας Μύρνης και το κάνει αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπως πρέπει να βιοπορίζεται. Δεν ξέρω. Ναι, μια έτσι ερώτηση που μου ήρθε τώρα.
Θες να συνεχίσουμε πάλι με το γραφείο τύπου που έχουμε και άλλο θέμα. Οχ, κι άλλο. Τώρα για πάμε, πες. Άντε, πάμε ένα γρήγορο πέρασμα. Ναι, 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 πες το. Γραφείο τύπου σημερινή, τρίτη. Ναι, ναι. Ανέβηκε φωτογραφία. Ναι. Με ένα τεράστιο αρκουδάκι πεταμένο στα σκουπίδια. Αρκούδα, θέλω να σου πω ότι η λέξη αρκούδα είναι η πιο πρόσφατη λέξη που μάθαμε, που λέει η κόρη μου. Τώρα, ναι, ναι. Εχθές είπε αρκούδα. Δεν ξέρω γιατί, ποιον είχε στο μυαλό της, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, από εκεί που είχαμε ιδιωτικές αυλές, φωτογραφίες, διάφορα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, τα κλασικά. Να λέμε φωτογραφίες, να λέμε πόσο τραυματίζεται η παιδική ηλικία των παιδιών με αυτή την εικόνα, πόσο λυπηρή είναι αυτή η εικόνα, και αυτό να είναι ένα post το γραφείο τύπου Νέα Σμύρνη. Είναι σαν να λες εσύ, ρε παιδί μου, σαν να είσαι εσύ το γραφείο τύπου και να λες σήμερα η κόρη μου έφαγε καρότο. Και ο κόσμος γύρνα καίγεται. Αλλά δεν το έφαγε όλο και την ακρούλα την πέταξε στο σκουπίδι. Και στην κυριολεξία ο κόσμος γύρω να καίγεται. Να είσαι δηλαδή, να είμαι σε ένα περιβάλλον όπου πέφτουν, είναι σπασμένα τα πεζοδρόμια, έχει σκουπίδια, έχει βρώμες, έχει αστεγούς, έχει, ξέρω εγώ, υπερβολικά έξοδα για, δεν ξέρω εγώ τι, για άσκοπη χρήση. Και εγώ να λέω τι ωραία που είναι τα καρότα, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Ωραία είναι τα καρότα. 100%. Και το μαστίγιο είναι ωραίο, να ξέρετε. Λοιπόν... Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι αμετανόητη, δεν είναι. Μιλάμε για... Εδώ θα πρέπει σε κάθε εκπομπή... Λοιπόν, θα πάω να φτιάξω μπλουζάκι. Φτιάξω ένα μπλουζάκι, θα γράφω «Μετανοείται». Πρέπει να υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, το έχω δει και σε ένα κλεισάκι, όπως πηγαίνουμε αεροδρόμιο. Λοιπόν, «Μετανοείται». Και πριν ξεκινάμε την εκπομπή κάθε φορά θα κάνουμε μετάνιες. Και μετά θα ξεκινάμε. Πάντως, εδώ να πω ότι στο ίδιο πετυχημένο, στην ίδια πετυχημένη ιστορία, concept, άμα θες, στο ίδιο πετυχημένο concept, ακολουθεί και ένα site ακόμα. Ναι. Μπλε, θα έλεγα. Θα τολμήσω να πω μπλε. Ήταν ευχαριστώ, μια ευχάριστη παρένθεση. Στο ίδιο λοιπόν concept πετυχημένο με τις αυλές, με τα λουλούδια, με τα άκυρα post, μόνο με κάτι όμορφο, δηλαδή βρίσκουμε την πλατεία σε μια ωραία λήψη και όλα είναι καλά στη Νέα Σμύρνη. Το ίδιο πετυχημένο concept λοιπόν ακολουθεί και άλλο ένα site αντιδημάρχου. Αλλά απλά εγώ θέλω να πω ότι πολύ φιλικά και με καλή διάθεση πραγματικά, ειλικρινά το λέω, ο Γιώργος που με ξέρει, το καταλαβαίνει, το λέω ειλικρινά, μην το ακολουθείς το συγκεκριμένο, δεν είναι, είναι κρίμα. Είναι φουλ αποτυχημένο. Δηλαδή πάει στα βράχια. Μιλάμε για ένα κόνσεπτ που το κράζει η μισή Νέα Σμύρνη και τώρα θέλετε, ας πούμε, η άλλη μισή να κράζει και το site που ακολουθεί το ίδιο κόνσεπτ. Εντάξει, προφανώς φαντάζομαι ότι θα είναι οι δύο διάδοχοι που και οι δύο μπορεί να κονταραχτοποιηθούν και πολιτικά αλλά και στα εργαλεία που έχει ο καθένας, ο ένας στο κάποιο έτσι, γραφείο, ο άλλος κάποιο site ή κάποιο άλλο γραφείο και βγάζουμε τις αυλές και τα λουλούδια. Φιλικά πολύ, πραγματικά το φιλικά δεν είναι επιτυχημένο. Το κράζει όλη η Νέα Σμύρνη. Ιστερόγραφο αυτό και τέλος, δεν λέω κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτά, ναι. Θα ήθελα έτσι πριν κλείσουμε να πω ότι από μια πηγή που έχουμε, την οποία θα διασταυρώσουμε και την πηγή και την είδηση για την επόμενη εκπομπή μας, ειδικά αν έχει γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Έχουμε λοιπόν την πληροφόρηση ότι τα προβλήματα για τους συνανθρώπους μας αμαία
Συνεχίζονται, ναι. Δεν έχουν σταματήσει. Στο ακολουθητή. Έτσι, έτσι. Δεν έχει δοθεί λύση. Και δεν θέλουμε να... Εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει στο απειρόβλητο επειδή οι άλλοι βγάζουν λουλουδάκια και τα λοιπά. Ή επειδή οι άλλοι δεν κατεβαίνουν στα δημοτικά συμβούλια. Ναι, και οι άλλοι ναι, δεν κατεβαίνουν γιατί διαμαρτύρονται. Απλά να το πούμε αυτό. Δεν είναι όλα ρόδινα στην Νέα Σμύρνη, το ξέρετε άλλωστε. Θα το δούμε όμως, επιφυλασσόμεθα για, για την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, κάτω πράξη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.